στην ακολουθία του αποδείπνου, που όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, την περασμένη Πέμπτη, δείχνει ότι είναι αρχαία ακολουθία λόγω του πλουσίου ψαλμικού στοιχείου. Οι ψαλμοί δείχνουν την αρχαιότητα, διότι σιγά σιγά με τους απλούς ύμνους, όπως τον Χριστός Ανέστη από τον πρώτο αιώνα ή το Κύριε των Δυνάμεων, κάπου εκεί συνετάγει και αυτό, σιγά σιγά αναπτύσσεται η υμνογραφία της Εκκλησίας, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ορθοδοξία διαποτίζεται εις τα ανθρώπινα, στα γήινα, από την ελληνικότητα. Οι Έλληνες θα γίνουν το κύριο στοιχείο της Εκκλησίας του Χριστού, χωρίς κατακτητικές διαθέσεις και εξουσιαστικές, αλλά δεν πάβουν οι Έλληνες να είναι η πλειοψηφία. Κυρίως μάλιστα με τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, που πλην ελαχής των εξαιρέσεων έχουν όλη ελληνική καταγωγή και τιμούν την ελληνικότητά του. Ίσως για χιλιοστή φορά θα επαναλάβω σήμερα τον λόγο του Εράσμου, ότι ο Μέγας Βασίλειος ήταν μίζων του Αριστοτέλους. Επαναλαμβάνω, το λέει ένας δυτικός, ένας Φράγκος, και όχι ένας Έλληνας ή Ορθόδοξος Έλληνας, για να αυτοκολακευθούμε. Σήμερα στο απόδειπνο, όπως και κάθε μεγάλο απόδειπνο, διαβάζονται δύο ευχές. Η μία ευχή είναι του Μεγάλου Βασιλείου και η άλλη ευχή είναι του Μανασί, του Βασιλέως της Παλαιάς Διαθήκης, που ανήκε στην προφητική παράδοση Ιού Εζεκίου. Τα ονόματα αυτά αναφέρονται στην γενεαλογία του Ιησού Χριστού που μας δίνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και επαναλαμβάνω και πάλι, διότι δόξα τω Θεώ υπάρχετε και νέοι άνθρωποι που δεν ακούσατε ίσως κάποια πράγματα στο παρελθόν, και είμαι υποχρεωμένος να σας διερμηνεύω κάποια της λατρείας μας και λοιπά σήμερα. Η Παλαιά Διαθήκη είναι για μας τους Ορθοδόξους κυρίως η προφητική παράδοση. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι έζησαν όχι μόνο προσδοκώντας τον Θεάνθρωπο, τον Μεσσία, τον Λυτρωτή δηλαδή, τον Χριστό, αλλά οι οποίοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έζησαν τον Μεσσία πριν από την σάρκωσή του. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την βίωση του Μεσσίου Χριστού από τους Αγίους που είναι οι προφήτες. Ο Μανασής όμως δεν πάβει να εκφράζει το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης και γι' αυτό παρουσιάζει ένα Θεό οργισμένο, ένα λόγο των αμαρτιών μας προφανώς, ένα Θεό τον οποίο παρακαλούμε να μην διατηρήσει την οργή του, μην ίσας τηρήσεις τα κακάμι, μη μου ανταποδώσεις και μην αφήσεις τα κακά τα οποία έχω όπως κάθε άνθρωπος, λόγω του ότι είσαι οργισμένος απέναντί μου. Βέβαια ο λόγος είναι δεδομένος. Η οργή δεν είναι συμπτωματική, αλλά οφείλεται εις την κακία τη δική μας και την αμαρτία μας. Ο Μέγας Βασίλειος μας παρουσιάζει μια ευχή η οποία εμφανίζει ένα παιδί να προσεύχεται ή να μιλεί στον πατέρα του. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν του πνεύματος της Παλαιάς Διαθήκης από το πνεύμα της Καινής Διαθήκης και εν συνεχεία της Εκκλησίας του Χριστού. Το ένα έχει τον Θεό τον οργισμένο, τον άλλο όπως είναι και στον 103ο Ψαλμό. Εμφανίζεται σαν το Δία ο Θεός έτοιμος να πετάξει τους κεραυνούς του. Το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι το πνεύμα του παιδιού που τρέμει μπροστά στον οργισμένο πατέρα ή στην οργισμένη μητέρα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε υπόψη. Το πνεύμα της Καινής Διαθήκης και της Ορθοδοξίας ως αυθεντικής γνήσιας πραγματικά Εκκλησίας του Χριστού είναι το πνεύμα της υιοθεσίας
της πατρικότητος και της υιότητος. Τα παιδιά στεκόμεθα μπροστά στον πατέρα μας. Δεν πρέπει λοιπόν να μας εκπλήσει. Η Παλαιά Διαθήκη, επαναλαμβάνω, έχει τον Θεό οργισμένο. Και γι' αυτό οι πιστοί τον βλέπουν σαν άτακτα παιδιά των Θεών που περιμένουν να τα τιμωρήσει. Αυτό είναι το πνεύμα του δυτικού χριστιανισμού. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι το πνεύμα του οργισμένου Θεού. Γι' αυτό και ο δυτικός άνθρωπος, κυρίως οι Άγγλοι, δεν ονομάζουν τον Θεό με το όνομά του Θεέ μου, αλλά τον ονομάζουν Heaven, δηλαδή ουρανή μου ή ουρανέ μου. Για να μην προκαλέσουν τον Θεό, δεν χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού. Οι δυτικοί χριστιανοί. Και δεν το λέμε αυτό για να κατηγορούμε, αλλά για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Διαμορφώθηκε λοιπόν ένας Θεός αποκρουστικός, ο οποίος προκαλεί δέος, προκαλεί φόβος. Οι Γάλλοι είναι πιο ευγενείς και από όσο ξέρω, οι Γάλλοι τον Θεό τον αποκαλούν «Bon Dieu», «Καλό Θεό». Λένε «Bon Dieu», «Καλό Θεό», για να τον εξευμενήσουν. Μην τον οργήσουμε κιόλας. Βλέπετε λοιπόν ένα πνεύμα εντελώς διαφορετικό από το πνεύμα των Αγίων, από την αρχαιότητα και από το πνεύμα γενικά της Ορθοδοξίας. Είναι άλλο και άλλο. Άλλος χριστιανισμός όταν έγραψα κι εγώ πολλά χρόνια τώρα ότι στη Δύση είναι χριστιανισμός άλλου είδους, μου επετέθησαν πολλοί. Και όμως όσο περνούν τα χρόνια και έρχομαι σε μεγαλύτερη σχέση με τον χριστιανισμό της Δύσεως και καταλαβαίνω συνεχώς περισσότερα πράγματα, η πεποίθησή μου αυτή δεν έχει αλλάξει και ούτε πρόκειται να αλλάξει. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για να καταλήξουμε σε αυτή τη διαφορά του τρόπου σκέψεως μεταξύ ανατολικών χριστιανών και δυτικών χριστιανών. Είναι χριστιανισμός άλλου είδους. Ποιος διανοείται από εμάς να λέει «Ο καλός Θεός», το λένε κάποιοι, αλλά εφραγγίζουν. Εμείς λέμε «Ο Θεός» ή «Θεέ μου και Πατέρα μου». Αυτό έλεγε ο επίσκοπος, ο δεσπότης των παιδικών μου χρόνων στην Κέρκυρα, ο πατήρ Μεθόδιος Ποντοστάνος, λογιότατος ιεράρχης και ευσεβέστατος ορθόδοξος και μαχητής, ο οποίος έλεγε «Θεέ μου και Πατέρα μου». Αυτή ήταν η προσφώνηση προς τον Θεό και η συνεχής εκφώνηση του «Θεέ μου και Πατέρα μου». Θα πούμε δύο λόγια για την φιλόσοφο Υπατία σήμερα. Περί Αγίας Υπατίας γίνεται συχνά λόγος και παρουσιάζεται ως θύμα των χριστιανών λόγω του μίσους που είχαν οι χριστιανοί και έχουν κατά τους νεοπαγανιστές της εποχής μας, λόγω του μίσους που έχουμε οι χριστιανοί και μάλιστα οι ορθόδοξοι απέναντι στους αρχαίους. Και η Υπατία ήταν φιλόσοφος, μαθηματικός και αστρονόμος, όπως και ο πατέρας της Θεό. Εδωλοπονήθη πράγματι η Υπατία, και αυτό είναι έγκλημα, εδωλοπονήθη το 415. Μετά Χριστόν φυσικά. Η Υπατία ήταν νεοπλατωνική φιλόσοφος. Ο πλατωνισμός και ο νεοπλατωνισμός έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Είχαν εν την πράξη τότε θρησκευτικό χαρακτήρα. Ήταν ένα είδος θρησκειών. Και ο πλατωνισμός και ο νεοπλατωνισμός. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες ούτε πλατωνικοί είναι ούτε αριστοτελική. Δεν ακολουθούν δηλαδή ούτε πλοτινική. Πλοτίνος ήταν ο αρχηγός του νεοπλατωνισμού. Δεν ακολουθούν κάποιες φιλοσοφικές θεωρίες και εκμαλωτίζονται από αυτές. Οι Άγιοι Πατέρες είναι αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Φιλοσοφούμε, λέει, ούκα αριστοτελικός αλλά αποστολικός.
Φιλοσοφούμε λοιπόν σκεπτόμεθα όπως οι Άγιοι Πατέρες μας λένε με πρώτους τους Αποστόλους και όχι φιλοσοφικά, αριστοτελικά, διότι ο αριστοτελισμός λόγω του Αρίου ήταν στην ημερησία διάταξη. Ο αριστοτελισμός, νεοπλατωνική φιλόσοφος λοιπόν, με υψηλή παιδεία, η οποία ήταν για το πνεύμα της εποχής γυναίκα δυναμική, η οποία εκπροσωπούσε όλο το γυναικείο φύλο στον χώρο των εγγραμμάτων, στον χώρο των σοφών, και εθαυμάζεται από όλους. Βέβαια οι γυναίκες δεν είχαν δυνατότητα να είναι στην αγορά, που λένε, να βγουν έξω και να σπουδάζουν κλπ. Η Ιπατία όμως είχε και πρόβλημα ανδρικό, δεν ήταν φεμινίστρια, θα δούμε τι ήταν η Ιπατία, αλλά δεν έπαμε να έχει και αυτό το ηρωικό στοιχείο μέσα της. Η εικόνα την οποία έχουμε για την Ιπατία είναι καθαρά φανταστική και προέρχεται κυρίως από τη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία συναναμειγνύει τα πάντα και δεν ενδιαφέρεται για την ακρίβεια. Ακόμη και το ιστορικό μυθιστόρημα, όπως λέγεται, παίρνει στοιχεία δεδομένα από την πραγματικότητα, τα οποία εντάσσει μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι καρπός της φαντασίας του δημιουργού του μυθιστορήματος. Μην περιμένουμε λοιπόν από τη λογοτεχνία απόλυτη ακρίβεια, εκτός και αν κάποιος εκφράζει λογοτεχνικά την ιστορική αλήθεια. Μπορεί να συμβεί και αυτό όπως ο Διονύσιος Ρώμας εις τον Περίπου. Παίρνει την ιστορία και την παρουσιάζει μέσα στο μυθιστόρημά του, στη πολύτομο μυθιστόρημα, περίπλους όπως λέγεται, αλλά επιμένει στα ιστορικά στοιχεία. Ένα ζακελινό και λογοτέχνης ήταν και του ραδιοφώνου των Αθηνών της Ελλάδος, δηλαδή ήταν ο Γενικός Διευθυντής και λοιπά για μια σειρά ετών και βουλευτής για δύο περιόδους, μια και τον ανέφερα. Η εικόνα λοιπόν την οποία έχουμε για την Ιπατία δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα. Τα πράγματα συσκοτίζονται και κυρίως εις την λεγόμενη και ούσα αντιχριστιανική φιλολογία, η οποία έχει συγκεκριμένο στόχο να χτυπήσει τον χριστιανισμό και στην ουσία προέρχεται από την ιδεολογικοποιημένη ιστορία εντός εισαγωγικών. Είναι κάποια ιστορικά στοιχεία, ναι, τα οποία όμως επενδύονται με την ιδεολογία της αντιχριστιανικότητος. Για να γίνω πιο σαφής, το περιοδικό των νέων ειδωλολατρών, ο Δαυλός, το έχω πει πολλές φορές, μακάρι να συνέχιζε να εκδίδεται. Δεν ξέρω αν επανεξεδόθη, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω δει δηλαδή, για να γίνεται και κάποιος διάλογος. Βέβαια, το λέγω για να γελάσουμε, πολλές φορές μου επετίθεντο και έστειλα πολλές φορές απάντηση. Ουδέποτε δημοσιεύτηκε κείμενό μου. Τόση αντικειμενικότητα. Όπως αυτό πρέπει να το πω, κάποιος έγραψε τελευταία για τον Λασκαράτο κάποιο βιβλίο και επειδή έχω γράψει και εγώ, με περνάει η ΕΝΕΕΣ 14. Δείχνει ο άνθρωπος, γι' αυτό και δεν απήντησα, ούτε πρόκειται να απαντήσω, εκτός και κληθώ από το ραδιόφωνο στο οποίο μίλησε, νομίζω το κόκκινο λέγεται, ας το πούμε. Τα δημοσίως γινόμενα, δημοσίως και απελέγχονται, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος πάλι. Δεν με κάλεσε και πήρε κάποιος λόγιος κληρικός και τους λέει, δεν ήταν σωστό να καλέσετε και τον Παπαγιώργη, παρένθεση αυτό. Γιατί κάτι ανάλογο γίνεται και με την Ιπατία. Δεν ήταν σωστό να τον καλέσετε και να γίνει ένας διάλογος. Εάν δεν ισχύουν τα επιχειρήματά του, θα κατερρύπτουν. Τίποτα, ούτε μία απάντηση. Υπεσχέθη μόνο ο σταθμός ότι θα οργανώσει μία εκπομπή να πάω και εγώ να μιλήσω. Λοιπόν, ο κύριος αυτός ο οποίος μίλησε εναντίον μου, χωρίς να αισθανθεί την ανάγκη να με καλέσει,
δεν αντέχει σε καμία επιστημονική κριτική, γι' αυτό δεν αναφέρω ονόματα και ούτε μας ενδιαφέρει το όνομά του. Σημασία λοιπόν έχει ότι κάτι τέτοιο γινόταν και με τον Δαβλό πολλές φορές, χωρίς να σου δίνουν το δικαίωμα να απαντήσεις. Αυτό δείχνει ό,τι δηλία δείχνει ανανδρία. Ότι θα μπορούσαν με την απάντηση τη δική μου να πάρουν αφορμή και να συνεχίσουν εντονότερα την πολεμική, αν άντεχε η πολεμική η δική τους. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και στην περίπτωση της Ιπατίας. Λέγει ο Δαβλός τον Ιούνιο του 1993 ότι εφωνεύει η Ιπατία τη προτροπή του Πατριάρχου Κυρίλλου. Είναι ο μεγάλος θεολόγος ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, πατέρας της Τρίτης και της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, κορυφή θεολογική και ασκήσεως. Θα δούμε όμως τον χαρακτήρα του, αλλά δεν έχει την ελαχίστη σχέση, δεν έχει με την δολοφονία της Ιπατίας. Δολοφονία, το λέω πάλι. Ποιος το χειροκροτεί και θα δείτε πώς το αντιμετωπίσαμε εμείς οι χριστιανοί. Κατακατηγορείται λοιπόν κυρίως ο Άγιος Κύριλλος. Έτσι επικρατεί η συνθηματολογία της προπαγάνδας. Ξέρετε, είναι ιησουητικό αυτό. Συκοφάντη, συκοφάντη, στο τέλος κάτι θα μείνει. Αυτό το έλεγε ο Γκέμπελς. Οι Ναζί, οι Ναζιστές, αντέγραφαν είναι αυτό οι ιησουητικές θέσεις. Συκοφάντη, συκοφάντη, στο τέλος κάτι θα μείνει. Και ένα άλλο δόγμα των ιησουητών που το έμαθα στη Γερμανία ήταν «Όταν σε πολεμούν μην απαντάς, θα ξεχαστεί το θέμα». Αυτό το κάνανε και οι Ναζί. Μην απαντάς τις προκλήσεις και το θέμα θα ξεχαστεί. Υπάρχει όμως και μία επιστημονική μελέτη. Είναι της Μαρίας Τζιέλσκα, Ντ και Τζέι. Τζιέλσκα είναι από την Πολωνία η συγγραφέα με τίτλο «Ιπατία η Αλεξανδρινή, Αθήνα». Η μετάφραση από τον κύριο Γιώργο Κουσουνέλο, Κουσουνέλο, άρα από το επώνυμο του μεταφραστού, που μπορείτε να βρείτε και το βιβλίο σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο από αυτά που έχουν φιλολογικά έργα. Χωρίς χρονολογία η μετάφραση ελληνική. Η εργασία αυτή της κυρίας Μαρίας Τζιέλσκα μου έκανε εντύπωση όταν την είδα και ξέρετε εμείς που ασχολούμεθα με την έρευνα προσέχουμε ιδιαίτερα εις τις διδακτορικές διατριβές. Η διδακτορική διατριβή είναι η υπεύθυνη, η υπευθυνότερη εργασία ενός επιστήμονα. Και είναι το θεμέλιο της επιστημονικής του εξελίξεως. Γι' αυτό πανεπιστημιακός δεν μπορεί να γίνει κανείς αν δεν έχει διδακτορική διατριβή. Βέβαια, στην εποχή μας δεν λέω τίποτα περισσότερο. Έχουμε πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνουν θέσεις και σου λένε και τι σημασία έχει η διατριβή. Επειδή ως δάσκαλος είχα στα χέρια μου πολλές διδακτορικές διατριβές και τις πατρονάρισα, έκανα και εγώ δύο, μία στη Γερμανία και μία στην Ελλάδα, για να έχουμε περίσσευμα. Μπορώ υπεύθυνα να σας πω τι είναι η επιστημονική, η διδακτορική διατριβή. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία και η εργασία αυτή της κυρίας Τζιέλσκα, γιατί με την διδακτορική σου διατριβή θέτεις το θεμέλιο της επιστημονικής εξελίξεως σου. Και ή γίνεσαι αποδεκτός ή απορρίπτεσαι. Και αν στην αρχή της καριέρας σου δεχτείς καμία κριτική η οποία είναι καυστικότατη και απορριπτική, πήγαινε μετά να ξαναπάρεις δυνάμεις και να ξαναβρεις το κύρο σου. Όταν ενεκρίθη και δημοσιεύθηκε η διατριβή μου εδώ στην Ελλάδα, και δεν το λέω για έπαινο, αλλά το έζησα. Παρέλαβε τη διατριβή μου να την κρίνει εκ των υστέρων βέβαια, δημοσιευμένη, ο καθηγητής ο Νικόλαος Τωμαδάκης. Ο Τωμαδάκης ήταν της φιλοσοφικής σχολής και δάσκαλός στη φιλοσοφική σχολή, γιατί πήγα μετά και εκεί. Και ο Τωμαδάκης λοιπόν ήταν κριτικός, δεν συγχωρούσε ούτε τη μάνα του.
αλλά όταν ήταν να πει κάτι το έλεγε και σε εξουθένω. Μία φράση του το μαδάκι μέσωσε κυριολεκτικά. Βέβαια είναι θετικότατος, γιατί δούλεψα και εγώ και χρόνια δούλεψα και αρχεία ερεύνησα και εφήρμοσα τις αρχές που μας είχε διδάξει στην Θεοφιλοσοφική Σχολή ο Νικόλαος Τωμαδάκης. Η φράση του Τωμαδάκη είναι συγκριτική φράση. Λέει, αφού ξετινάζει κυριολεκτικά μια άλλη διατριβή, δεν μας ενδιαφέρει πιανού, την ξετινάζει κυριολεκτικά και λέει, εντελώς διαφορετική, με άλλες προϋποθέσεις και άλλη επιστημονική δυναμική, έχει γράψει ο Παπαγιώργης ο Μεταλληλός τη δική του διατροπή. Αυτή η φράση ήταν το μεγαλύτερο εγκόμιο που μπορούσα να δεχτώ. Αιωνία του μνήμη. Λοιπόν, το είπα για να καταλάβετε την σημασία της διατριβής. Σε ένα άρθρο μπορεί κανείς να γράψει ό,τι θέλει. Αντέχει. Αλλά μια διδακτορική διατριβή, αν δεν αντέχει, είναι για πέταμα. Για να καταλάβετε λοιπόν, αυτό που έπρεπε να πει κάποιος και το λέει η κυρία Τζιέλσκα, είναι και η μετάφραση του Κουσουνέλου είναι πάρα πολύ καλή. Λέγει ότι εγκύτερα στην εποχή της Ιπατίας είναι ένας και μόνον ιστορικός. Ο σχολαστικός, δηλαδή δικηγόρος θα λέγαμε σήμερα, είχε σπουδάσει νομικά, σχολαστικά, ο Σοκράτης, ο ιστορικός Σοκράτης, που γράφει η ιστορία μέχρι το 439 και αναφέρεται και στην περίπτωση της Ιπατίας εκτενώς. Ο άνθρωπος λοιπόν και καλός ιστορικός είναι και αντικειμενικός και κριτικός. Όλα τα μεταγενέστερα ή αντιγράφουν στην καλύτερη περίπτωση τον καλό ιστορικό τον Σοκράτη, όχι τον αρχαίο Σοκράτη, νεότερο Σοκράτη, 439, μέχρι τότε γράφει μετά Χριστό. Ή αντιγράφουν τον Σοκράτη στην καλύτερη περίπτωση ή διαστρεβλώνουν τον Σοκράτη στην χειρότερη περίπτωση αναμειγνύοντας κάποια ιστορικά στοιχεία που μας δίδει ο Σοκράτης ο ιστορικός με τις δικές τους ιδέες και επιθυμίες, την ιδεολογία τους. Εμείς οι ιδεολόγοι δεν στεκόμεθα προστατευτικοί σε κανένα. Η ιστορία είναι ανάγκη να λέγεται όπως προκύπτει από την έρευνα, από τις πηγές. Υπάρχει υπεύθυνη γνώμη για τον Άγιο Κύριλο, όχι βέβαια ότι ήταν ηθικός αυτουργός της δολοφονίας της Ιπατίας, αλλά για τον χαρακτήρα του, πώς ενεφανίζεται ο Άγιος Κύριλλος εις τους αγώνες του. Η υπεύθυνη αυτή γνώμη προέρχεται από τον συνάδελφο ιστορικό, τον καθηγητή κύριο Βλάσιο Φιδά. Του αποδίδει υπερβολικό ζήλο, οι οποίες τον οδήγησαν σε κάποιες ακραίες ενέργειες, θα μπορούσε δηλαδή να μην γίνουν, απέναντι στους Νοβατιανούς, αιρετικούς πάντοτε, σε Εβραίους, λόγω του σκοτεινού ρόλου τους που είχαν στην Αλεξάνδρεια, εναντίον των εθνικών, λόγω των επιθέσεων εναντίον των χριστιανών και λέγει ο καθηγητής Φιδάς κάτι το οποίο μπορεί ή να γίνει δεκτό ή και να κριθεί με τα κόκκου άλατος να γίνει δεκτό όπως λέμε, δεν παρεμπόδισε την δολοφονία της Ιπατίας. Το γιατί. Πού να ξέρει τι θα γίνει. Δεν προέβλεψε και θα δούμε στη συνέχεια πώς δολοφονήθηκε η Ιπατία. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε την ανεύθυνη λογοτεχνία, την επιθετική και ανεύθυνη νεοειδωλολατρία, την επιστημονική άποψη της κυρίας Γιέλκα που στηρίζεται στη μόνη σύγχρονη πηγή που ήταν ο ιστορικός Σοκράτης και μία κριτική ενός ιστορικού θεολόγου η οποία είναι αντικειμενικότατη. Δεν προσπαθεί να καλύψει καθόλου τον Κύριλλο Άγιο κατά τα άλλα. Ξέρετε, η αγιότητα δεν σημαίνει και αλάθητο. Το λέγω αυτό. Μπορεί κάποιος και Άγιος ακόμη να διαπράξει αδικήματα σε μία στιγμή οργής, επιθετικότητας, κακόβεβαια.
αλλά έχουμε τις αδύνατες στιγμές και στον χώρο της πίστεως. Όταν φτάσει στη θέωση και σταθεροποιηθεί, και αυτό δεν είναι κάτι το μόνιμο, για τον Άγιο Κύριο ξέρουμε ότι είχε φτάσει σε ύψος αγιότητας, αλλά και ο πνευματικός του πατέρας, ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, πολλές φορές τον ελέγχει για την αποτομία του, τον Άγιο Κύριο, ότι προέβαινε σε ενέργειες που θα μπορούσε να τις αποφύγει. Χωρίς όμως να μπορεί, επαναλαμβάνω, να θεωρηθεί ως ηθικός αυτουργός, γιατί δεν προέβλεψε τη δολοφονία της Ιπατίας. Ένας άλλος ιστορικός που θεολογεί, αλλά είναι άριστος φιλόλογος, βυζαντινολόγος, ο κύριος Απόστολος Καρπόζηλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης μέχρι πρότινος, μέχρι προετών, λέγει ότι τα κατά του Κυρίλου προέρχονται από κύκλους Αριανών. Είχε μεγάλους εχθρούς ο Κύριος. Είναι αυτός ο οποίος έβαλε στη θέση τους τους Νεστοριανούς και τους Μονοφυσίτες. Ηγείται της Τρίτης και της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Δεν ήταν τυχαία μορφή ο Άγιος Κύριος. Έχουμε όμως και μια άλλη μαρτυρία σύγχρονη ενός μαθητού της Ιπατίας, ο οποίος πέφτει στο πεδίο της μάχης το 416, είναι ο πρώτος Έλληνας εθνομάρτυρας, ο Συνέσιος Επίσκοπος Κυρηνίας, ο Κυρηναίος ή Επίσκοπος κανονικά Πτολεμαΐδος της Βορείου Αφρικής. Ο Συνέσιος λοιπόν είναι εκείνος που είχε αλληλογραφία και όταν έγινε επίσκοπος αλληλογραφία με την Ιπατία και υπήρξε πιστός μαθητής και υποστηρικτής της, διότι ξεκίνησε και αυτός από τον νέο πλατωνισμό, αλλά προσχώρησε στην Ορθοδοξία. Έχει μια γνώμη της Ιπατίας, 414 μαρτυρείται, η οποία λέγει «Ποθώ χριστιανή αποθανή». «Θέλω κι εγώ να πεθάνω ως χριστιανή». Προσέξτε, αυτό δεν είναι κανένα έμβρημα μεταγενέστερο. Δεν είναι σημερινό ή του περασμένου αιώνα. 414 το δηλώνει σε σύνοδο που έγινε στην Αλεξάνδρεια ο Συνέσιος ο Πτολεμαΐδος, ο μαθητής της. Στα νιάτα μου ασχολήθηκα με την μορφή αυτή και την αλληλογραφία του. Και έχω από την ηλικία των 29 μου το ετών έχω μελετήσει τα κείμενα αυτά και έγραψα ό,τι μπορούσα να γράψω. Η μοναδική πηγή λοιπόν για την Ιπατία και για την δολοφονία της και όλα τα συμβάντα είναι ιστορικός Σωκράτης. Στα μέσα του 5ου αιώνα, όπως είπαμε, ο Σωκράτης επαινεί την Ιπατία και την παιδεία της. Και ποιος δεν την επαινούσε? Κρατήστε το αυτό, την παιδεία της Ιπατίας. Είχε όμως ένταση στη σχέση της με τους χριστιανούς, διότι υπήρχε ένταση μεταξύ χριστιανών και Ιουδαίων. Όλα αυτά που θα πούμε στη συνέχεια συμβαίνουν στην Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια ήταν η δεύτερη πόλη της Αυτοκρατορίας και η τρίτη πόλη ήταν η Αντιόχεια. Είχαμε την Ρώμη, την Αλεξάνδρεια και την Αντιόχεια. Η Αλεξάνδρεια πρέπει να είχε κανένα εκατομμύριο και παραπάνω κατοίκους. Κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο και το εβραϊκό. Οι Έλληνες όμως, όπως πάντα, γιατί να μην το κάνουμε, πως γαρού θα έλεγαν οι αρχαίοι, είμαστε διηρημένοι μεταξύ μας και αλληλοσκοτωνόμενοι. Ήτανε οι εθνικοί Έλληνες, οι ειδωλολάτρες δηλαδή, και οι χριστιανοί Έλληνες. Επίσης, το Ιουδαϊκό στοιχείο δημιουργούσε πολλά προβλήματα εις τον Ελληνισμό. Υπήρχε ο διοικητής, ο ανώτατος διοικητής, ο έπαρχος, ή ύπαρχος όπως σωστά ελέγεται, ο Ορέστης, Έλληνας, ύπαρχος, ο ανώτατος διοικητής της Αλεξανδρίας, ο οποίος, ο Ορέστης, έλεγε ότι είναι χριστιανός, αλλά κανείς δεν το πίστευε. Αρνητική ήταν η στάση του Ορέστη, ο οποίος ήταν εναντίον του Κυρίλου και υπέρ των Εβραίων.
Προσέξτε, δεν ήταν αντισημιτισμός. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα τότε. Αλλά υπήρχε αντίθεση πνευματική. Οι Εβραίοι σαν εχθροί του Χριστού και επομένως απεκθάνονταν και μισούσαν και τους χριστιανούς. Αυτή είναι η αιτία της συγκρούσεως. Και όπως λέγει ο ιστορικός Σωκράτης, κάθε μέρα είχαμε στάσεις, επαναστάσεις στην Αλεξάνδρεια και συγκρούσεις και αιματοχυσίες ακόμα. Είμαστε δηλαδή σε μία ατμόσφαιρα πολύ τεταμένη, σε ένα κλίμα τεταμένο, το οποίο προκαλούσε συνεχώς τέτοιες συγκρούσεις, μέχρι αιματοχυσίας. Υπήρχαν οι μοναχοί της Νητρίας, έρημος της Αιγύπτου, κάποτε που είχαμε βρεθεί με τον πατέρα Γοντικάκη στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, προσκεκλημένοι του Μακαρίτη του Κωστή Μοσκόπ, και πήγαμε σε αυτά τα μοναστήρια, στην έρημο, λέει κάτι σοφό, εδώ είναι έρημος, να καταλάβεις έρημο, και όχι στο Άγιον Όρος που λένε έρημος, του Αγίου Όρους. Πραγματικά λοιπόν, σε αυτή την έρημο ήταν η μοναχή της Νητρίας, οι οποίοι ήσαν ζηλωτές και στέκοντος στο πλευρό του Πατριάρχου Κυρίλλου. Η μοναχή αυτή απεκθάνοντο έντονα τον Ορέστη ως ιδωλολάτρη. Δηλαδή, είναι το Κομφούζιο, ο Κομφούζιο. Η σύγχυση η μεγάλη που δεν ήξερε κανείς τι είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος. Και επειδή επεδίωκαν αυτές τις συγκρούσεις, μην ξεχνάμε τα όσα γίνονται και σήμερα. Μιλούμε για μπαχαλάκηδες και εγώ ένα σωρό επεκράτησαν στον τύπο κλπ. Πάει ο άλλος, βάζει βόμβες, ανακοινάζει αυτοκίνητα και γραφεία και οτιδήποτε άλλο. Και μιλώ γενικά αυτή τη στιγμή. Γιατί? Να πω τη λέξη που λέει η νεολαία, εσείς οι νεότεροι, τη βρίσκουν με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο λοιπόν ήταν και τότε και θα γίνονται σε κάθε εποχή που κυριαρχούν οι διάφορες ιδεολογίες. Χωρίς Χριστό όλα επιτρέπονται. Έγινε ένα επεισόδιο μέσα σε αυτές τις συγκρούσεις που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Στο επεισόδιο αυτό ένας μοναχός της Νητρίας, ο Αμμόνιος, μοναχός Αμμόνιος, είναι αυτό που το λένε αιγυπτιακά Αμμούν. Ο μοναχός λοιπόν Αμμόνιος πέταξε μία πέτρα στο κεφάλι του Ορέστη, του υπάρχου, του διοικητού. Αυτό ενέτεινε την στάση και άρχισε αμέσως η αιματοχυσία. Ο Ορέστης, μάλλον συνέλαβε τον Αμμόνιο, τον οποίον εδίκασε ο Ορέστης, αφού τον εβασάνισε τόσο πολύ, ώστε υπέκυψε, πέθανε ο μοναχός. Κρατήστε το λοιπόν αυτό. Το ένα κακό φέρνει το άλλο. Δεν δικαιολογώ τους δολοφόνους της Ιπατίας, αλλά δεν ήτανε εκεί και καλός και ως έτυχε. Την είδαν στον δρόμο και τη σκότωσαν. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό παρέπεμψα στην διδακτορική διατριβή της Γιέλσκα που αξιολογεί τα στοιχεία που μας δίνει ο ιστορικός ο Σωκράτης. Και θα δείτε τώρα πώς αποφαίνεται ο Έλληνας και Ορθόδοξος ιστορικός Σωκράτης. Ο Κύριλλος λοιπόν, όταν πήραν οι χριστιανοί το σώμα, το νεκρό σώμα του Αμμονίου, ο Κύριλλος το επίδεψε με τιμή μάρτυρος και εξήρε στην ομιλία του την ευσέβειά του. Σε αυτό το κλίμα γίνεται και το επεισόδιο με την Ιπατία, στο οποίο δολοφονείται η Ιπατία. Άρα, έχουμε έναν μάρτυρα από πλευράς χριστιανικής, βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή είναι χριστιανός και μοναχός παίρνει πέτρες και τις εκτοξεύει, και αυτό το λέγω χωρίς να θίγω συγκεκριμένα πρόσωπα, για κάποια αγιορείτικη ομάδα λένε ότι πετάξανε ή είχαν στα χέρια να πετάξουν βόμβες μολότοφ. Όχι. Δεν είναι ούτε πόλεμος απελευθερωτικός που θυσιάζει κανείς τα πάντα, ούτε άμυνα. Θυσιάζει κανείς τα πάντα και λέει να γίνω εγώ ανάθεμα για να σωθείτε εσείς. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος.
Δεν σημαίνει λοιπόν ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση παίρνουμε μια βόμβα ή φτιάχνουμε βόμβες μολότοφ και τις εκτοξεύουμε. Μα ήταν αιρετική, τι θα πει αυτό. Ο χριστιανός τότε γίνεται χειρότερος από τους αιρετικούς. Κρατήστε τα αυτά, μη μου πείτε ότι δεν τα είπα. Ο χριστιανός δεν έχει δικαίωμα να απειλεί τη ζωή του άλλου. Γι' αυτό το μαρτυρικό στοιχείο και στην αρχαιότητα και στα νεότερα χρόνια τουρκοκρατία είναι εκείνοι όλοι που θυσιάζονται για την πίστη και ποτίζουν το δέντρο της πίστεως με το άχραντο, με το Πανάγιο αίμα τους, αν μου επιτρέπετε η φράση αυτή. Όχι όμως επειδή εσκότωσαν, επειδή εκτύπησαν τους άλλους. Αυτά είναι στον χώρο της ιδεολογίας. Και γι' αυτό και στην εποχή μας πρέπει να αποφεύγουμε αυτούς τους παλικαρισμούς. Ας με καταδικάσουν, λέει κάποιος, αλλά εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω βία εναντίον των άλλων. Ούτε μέσα τα οποία θα επιτρέψουν την καταδίκη. Το μόνο μέσο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε και σήμερα και πάντοτε είναι ο λόγος. Τον λόγο μας έδωσε ο Θεός. Και ο λόγος αυτός νυφάλιος, μετρημένος και όχι υβριστικός. Έχουμε ένα γεγονός τον 3ο αιώνα, έζησε ο Οριγένης, τον οποίο έφαγαν κυριολεκτικά οι οπαδοί του. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία, κάποια άλλη μέρα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ο Οριγένης λοιπόν πήγε στη φυλακή που ήταν ο πατέρας του μαζί με άλλους χριστιανούς και ήσαν όλοι έτοιμοι να ληφθούν στα θηρία, μάρτυρες. Και έγραψε ένα κείμενο προτρεπτικό εις μαρτύριον και τους επενεί για την διάθεσή τους να μείνουν πιστοί στην πίστη. Ήταν 17-18 ετών ο Οριγένης τότε. Αλλά ιδιοποιία, τους επενεί διότι έχουν τη διάθεση να μείνουν εις την πίστη και να ακολουθήσει οτιδήποτε, το μαρτύριο δηλαδή, αλλά τους λέει μην προκαλέσετε τους δημίους σας. Διότι αν τους βρίσετε και τους προκαλέσετε, εσείς θα είστε ένα δίκο και όχι εκείνοι. Καταλαβαίνετε πως σκέφτεται ένας χριστιανός. Άλλο, αν αργότερα οι οπαδοί του οδήγησαν τον Οριγένη στην καταδίκη, μετά από αιώνες δηλαδή, θέσεων όχι του ιδίου, θέσεων του Οριγένους, κάλλη λένε και του προσώπου του, καταδίκη εννοώ όχι τον έδιναν ή τον εσκότωσαν, καταδίκη εννοώ τον θέσεων του, για να εξηγούμεθα. Γιατί κάποιος μπορεί να μην καταλάβει και να παρεξηγηθούμε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, εξυφάνθη λόγω της εκτελέσεως του κυριολεκτικά του αμμονίου μία συνωμοσία συγγνώμη εναντίον της και ένα βραδάκι που κατέβαινε από το ανάκτορο του διοικητού του Ορέστη. Την κατέβασα από την άμαξά της, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα έτσι, από την άμαξά της, της έσκυσαν τα ρούχα τραβώντας ένας από εδώ και άλλος από εκεί, η μοναχή της νητρία λοιπόν. Όχι όλοι, αλλά μία ομάδα. Ήτανε τα πιο παλικαρόπουλα. Και αφού την έσυρα, την φώνεψαν χτυπώντας την με όστρακα και την σκότωσαν. Έγκλημα από τα φοβερότερα, όχι χριστιανικό, ούτε ο διάβολος δεν θα κάνει τέτοιο έγκλημα. Καταλαβαίνετε πως μιλούμε εμείς ως χριστιανοί, έτσι. Αλλά όταν επικρατήσει ο φανατισμός και έχουμε μία σειρά προκλήσεων και από τη μία πλευρά και από την άλλη, τότε όλα είναι πιθανά και δυνατά. Ο Σωκράτης όμως είναι αντικειμενικός. Βρίσκει μάλιστα την ευκαιρία να κατηγορήσει τους Αλεξανδρινούς, επειδή αυτός ανήκε στο κλίμα της Κωνσταντινουπόλεως. Βλέπετε, υπήρχε και αντίθεση μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρίας. Όλα αυτά είναι καθαρά ελληνικά. Και λέει ο Σωκράτης, «Τούτο ου μικρόν μόμον, Κυρίλο και τη Αλεξανδρέων εκκλησία, ηργάσατο». Προσήψε δηλαδή μεγάλη εντροπή και κατηγορία στην εκκλησία της Αλεξανδρίας και στον Κύριλο. Συνεχίζει.
αλότριον γάρ παντελώς των φρονούντων του Χριστού, τα του Χριστού φόνη και μάχη και τα τούτης παραμνήσια. Όλα αυτά, αυτό που είπα προηγουμένως, δεν έχουν καμία σχέση με τους χριστιανούς, τους αληθινούς και γνησίους χριστιανούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καταδικάστηκε τα χρόνια εκείνα και από το μεγάλο αυτό ιστορικό, χριστιανό ιστορικό της Εκκλησίας, της ιστορίας δηλαδή του χριστιανισμού, τον Σωκράτη. Ποιος ήταν ο λόγος της δολοφονίας? Τα αναλύει όλα αυτά κατά τον καλύτερο τρόπο η Τζέλσκα. Και σας είπα, επειδή και εγώ δούλεψα από χρόνια τα κείμενα που σχετίζονται με όλα αυτά και κυρίως του Συνεσίου, την κατάλαβα νομίζω σε βάθος και σε πλάτος. Οι χριστιανοί ήθελαν να συμμαχήσουν με τον Ορέστη και να στραφεί ο Ορέστης ο διοικητής κατά των Εβραίων και των εναντίον τους για τις σύντριγγες που εξήφαιναν εναντίον των χριστιανών. Μόνιμη διαμάχη, μόνιμη σύνοψη. Δεν είναι αντισημιτισμός, επαναλαμβάνω, αλλά είναι πραγματική σύγκρουση. Τα συμπεράσματα της Τζέλσκα είναι η έξαρση της προσωπικότητας πρώτων της Ιπατίας. Η Ιπατία ήταν ωραιοτάτη γυναίκα και φαίνεται ότι ήταν γύρω στα 45 όταν την δολοφόνησαν. Υπάρχει και μία ταινία για την Ιπατία. Το φίλμ αυτό το έχω, κάπου είχε κυκλοφορήσει και μου το έφερα. Το έχω και στο σπίτι που ανοίγει στον χώρο, γιατί το ξέχασα πριν, ανοίγει στον χώρο της λογοτεχνίας. Δηλαδή έχει όλη την παθολογία της λογοτεχνίας, δεν έχει τόσο αντιχριστιανικό μένος, πάθος, το φιλμ αυτό, αλλά δεν λέει και την αλήθεια. Αλήθεια όσοι ξέρουμε δηλαδή από την ιστορία. Άλλη αλήθεια δεν υπάρχει. Αν γράφει κανείς κατά φαντασία, ούτε μία σχέση έχει με την ιστορική πραγματικότητα. Ήταν πρώτον ωραιοτάτη και δεύτερον πρότυπον σοφροσύνη. Ήταν παρθένος. Καμία σκέψη σε σχέση δεν συνήψε ερωτική η Ιπατία. Επαρθένευε, διότι και ο νεοπλατωνισμός έχει ασκητικό στοιχείο. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ετιμήθηκε και από τους χριστιανούς. Τώρα βέβαια αυτό κυκλοφορεί, σώζεται μία παράδοση μεταξύ πραγματικότητος και μη. Ίσως κάποιοι το έγραψαν για να εξάρουν την παρθενία, την αιμονή της Ιπατίας στον παρθενικό βίο, αλλά μεγάλοι είμαστε. Κάποιος μαθητής της την ερωτεύτηκε, στο φιλμ υπάρχει κάτι τέτοιο, την ερωτεύτηκε λοιπόν και ήθελε να συνάψει σχέση μαζί της, γιατί ήταν ωραιοτάτη η γυναίκα. Και η Ιπατία τότε σήκωσε τα ρούχα της και του έδειξε το πανί της περιόδου το οποίο είχε και του είπε, αυτό αγαπάς, αυτή τη βρώμα και αγαθαρσία, και όχι εμένα. Γιατί αν με αγαπάς εμένα θα μου φερθείς σαν να είμαι μάνα σου ή να είμαι αδελφή σου. Ύψος δηλαδή γυναίκας η οποία μέσα στο πέπλο αυτό, μέσα στο πλαίσιο αυτό της ασκητικότητος του νεοπλατωνισμού ζούσε και ενεργούσε στη ζωή της. Δολοφόνησαν την Ιπατία, αλλά τα κίνητρα, λέει η Τζέλσκα, ήταν πολιτικά και όχι πνευματικά. Δηλαδή οι χριστιανοί εναντίον των ειδωλολατρών και ούτω καθεξής. Ήταν πολιτικά τα κίνητρα. Καμία σχέση δεν έχουν όλα αυτά τα γεγονότα, αυτό το γεγονός καμία σχέση δεν έχει με τις διαθέσεις του Κυρίλλου. Είναι τα συμπεράσματα της Τζέλσκα και τα οποία βρίσκω απόλυτα σωστά. Δεν υπήρξε λοιπόν θύμα ως εθνική. Την σκοτώσανε δηλαδή επειδή ήταν ανήκε στον εθνικό κόσμο, στην ειδωλολατρία. Όχι. Απλούστατα. Το ξέρουμε από το γεγονότα. Η ειδωλολατρία, ο εθνικός κόσμος δηλαδή, παρέμεινε αιώνες μετά την Ιπατία.
και συνυπήρχαν οι χριστιανοί με τους εθνικούς. Σας είπα, είναι οι διεισάμενες ομάδες ημών των Ελλήνων. Εάν δεν έχουμε δράση και αντίδραση, δεν προχωρούμε ποτέ στη σύνθεση. Η ευλογία καταντά πολλές φορές κατάρα, ο μόνιμος εμφύλιος πόλεμος. Δεν ξέρω, από ό,τι μελετώ την ιστορία από τα παιδικά μου χρόνια και μετά επιστημονικά, δεν ξέρω περίοδο που δεν έχουμε τέτοιους διεισμούς, ομάδες δηλαδή αντιτιθέμενες μεταξύ τους. Αυτή είναι η μοίρα των Ελλήνων. Δεν ήταν λοιπόν δολοφονία ιδεολογική και πνευματική. Ήταν δολοφονία πολιτικού χαρακτήρως. Ας σταθούμε λοιπόν σε αυτό για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Είναι σπουδαιοτάτη από πλευράς χριστιανικής η ταύτιση της υπατίας της φιλοσόφου με την Αγία Εκατερίνη. Και υπάρχουν αντιστοιχίες βέβαια. Η Αγία Εκατερίνη μαρτύρησε το 305. Η υπατία το 415. Πάνω από 100 χρόνια απόσταση. Αλλά who cares, που λέει. Ποιος ενδιαφέρεται για τις χρονολογίες. Οι απλοί άνθρωποι την συσχέτισαν με την Εκατερίνη. Διότι το πρώτο παράλληλο που είχαν ήταν η Παρθενία τους και δεύτερον η Σοφία τους. Το αντικείμενο της Σοφίας, μαθηματικός και φιλόσοφος, η Υπατία, μαθηματικός και φιλόσοφος και η Εκατερίνη. Αντιμετωπίζει τους αντιπάλους με μία διαλεκτική θαυμαστή η Υπατία, αλλά το ίδιο και η Αγία Εκατερίνη. Συγγνώμη που το λέω για να δείτε ότι μιλώ υπεύθυνα. Έχω δημοσιεύσει δύο κείμενα αρχαία, για την, το ένα αρχαιότερο, το άλλο νεότερο, για την Αγία Εκατερίνη. Το ένα δηλαδή του 10ου αιώνα και το άλλο του 15ου αιώνα, 15ου-16ου. Και μέσα στα κείμενα αυτά υπάρχουν οι συζητήσεις, οι διάλογοι της Αγίας Εκατερίνης με τους ειδωλολάτρες φιλοσόφους. Κάτι ανάλογο παρατηρείται και στην ζωή της υπατίας, στη δράση της. Ένας Βασίλειος Μυρσιλίδης, το 1926, συγγραφέας, θεολόγος, μας έχει παραδώσει από παραδόσεις και κείμενα που βρήκε ότι στη Μικρασία ετοιμάτω ως Αγία η Υπατία, υπήρχε μάλιστα κοντά στο Βόσπορο και μοναστήρι της Αγίας Υπατίας. Προσέξτε, μοναστήρι του Αγίου Υπατίου, αρσενικό, το ξέρουμε. Αλλά της Αγίας Υπατίας είναι περίεργο. Μοναστήρι της Αγίας Υπατίας, η οποία ετοιμάτω η Υπατία ως Αγία στις 25 Νοεμβρίου. Όπως ακριβώς η Αγία Εκατερίνη. Με αυτόν τον τρόπο οι χριστιανοί ετοίμησαν την Υπατία, διότι κανείς δεν θα ήθελε να καταλήξει κατά αυτόν τον τρόπο από τα δολοφονικά χέρια κάποιων φανατικών κυριολεκτικά μοναχών. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι όλοι οι μοναχοί. Μοναχός ήταν και ο Άγιος ο Βασίλειος, και ο Άγιος Αθανάσιος. Ότι κάθε μοναχός έχει φανατισμό, αλλά εδώ είχαμε μοναχούς αμόναχους, θα μπορούσαμε να πούμε. Καταλαβαίνετε. Το όνομα Υπατία, για να μην δημιουργεί προκλήσεις, έγινε Εκατερίνη, λένε αυτοί, η παράδοση αυτή. ΑΗ καθαρά. Εκατερίνα είναι το ΑΗ κατάρ. Συνεχώς καθαρά, γιατί στα αραβικά κατάρ είναι ο καθαρός. Είναι το ελληνικό καθαρός. Και επομένως το μοναστήρι, η τιμή στις 25 Νοεμβρίου ως Αγίας της Υπατίας, όλα αυτά δείχνουν τον θαυμασμό του Ορθοδόξου λαού, αλλά και των κληρικών ακόμη, σε αυτό το υπέροχο πρόσωπο. Από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει κείμενο πατερικό που να στρέφεται εναντίον της Υπατίας, ούτε του ιδίου του Κυρίου. Γι' αυτό σας λέγω, ο χειρότερος εχθρός της ιστορίας είναι η μυθολογία που προέρχεται από ιδεολογικά κριτήρια.
Η ιδεολογία είναι η δολοφόνος της ιστορίας. Και αλίμονο αν πέσει η Εκκλησία και τα ιστορικά γεγονότα σε όλα αυτά, στα ιδεολογικά κατασκευάσματα. Και κάτι ακόμα, για να δείτε πώς οι χριστιανοί δεν πάψανε να τιμάνε την υπατία. Σας μίλησα για τον μαθητή της, τον Συνέσιο. Και λέει, μπούλωμε, θε ποθώ καγώ χριστιανή αποθανή. Και το καταθέτει ο Συνέσιος. Αυτά όλα τα έχει μαζέψει ο Μυρσηλίδης, ο Μακαρίτης. Μία άλλη μαρτυρία. Στην φιλοσοφική σχολή είχα δάσκαλο στα παιδαγωγικά τον Κωνσταντίνο Σπετσέλη, αιωνία του Ινίβη, τον οποίο είχαμε πριν και στη θεολογία. Ξέρετε, οι δύο σχολές είχαν αυτή την διαπερατότητα. Καθηγητέ από εδώ δίδασαν κυρίως της φιλοσοφικής, δίδασκαν και στη θεολογική για να αποκτά και φιλοσοφικό, φιλολογικό κύρος η θεολογική σχολή. Σκόπιμα. Και έτσι είχα τον Κορέ, είχα τον Γουρβέρη, είχα τον Σπετσέρη, είχα τον Παπαστάβλο, είχα τον... Λοιπόν, ο Σπετσέρης έχει κάνει μία έρευνα την παρουσία με την ζωγραφική, την αγιογραφία για την αγιογράφηση φιλοσόφων εις τους προνάους, εις τους νάρτηγες των ναών. Αυτό αρχίζει από τον 8ο-9ο αιώνα, όπου έχουμε άνθηση των ελληνικών γραμμάτων. Το Βυζάντιο, ξέρετε, ένας από τους μεγαλύτερους προμάχους και πρωτοπαλίκαρα αυτής της ανθίσεως των ελληνικών σπουδών, ποιος είναι, ο Μέγας Φώτιος. Ο Μέγας Φώτιος. Αλλά και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Αφήνω τους τρεις ιεράρχες και έρχομαι εις την εποχή της ανθίσεως των Μακεδόνων, των αυτοκρατόρων Μακεδόνων. Αν βγείτε έξω από τον ναό, δώστε μια ματιά ψηλά. Στην δεκαετία του 90 φέραμε έναν αγιορείτη, αγιογράφο, και έχει από τη μία πλευρά τους προφήτες και από την άλλη πλευρά φιλοσόφους. Οι φιλόσοφοι παρουσιάζονται σε διάφορες ποικιλίες. Ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Ηράκλειος. Μεταξύ των φιλοσόφων παρουσιάζεται και μία γυναίκα, την οποία προσπαθούν επί αιώνες να καταλάβουν ποια είναι. Ο Σπετσέρης έχει δώσει μια απάντηση αρκετά πιστική. Η γυναίκα αυτή σημειώνεται ως Εαλία. Αλφα Ιώτα Ήτα. Εαλία. Ή Εαλία. Και λένε ότι είναι κάλυψη του ονόματος Υπατία. Για να μην πούν Υπατία, γιατί ακόμη άλλοι πώς είναι δυνατόν λόγω των προκλήσεων των νεοειδωλολατρών. Εκείνοι μας κατηγορούν ότι εμείς σκοτώσαμε την Υπατία και εμείς θα την έχουμε να την τιμάμε. Πώς τιμάμε τους φιλοσόφους και εδώ στον ναό? Ότι προείπων την έλευση του Χριστού. Βλέπετε λοιπόν πως αδελφώνεται ο ελληνισμός με τον χριστιανισμό. Ο φανατισμός είναι ο εχθρός της αλήθειας. Άρα το Εαλία κατά τον Σπετσέρη καλύπτει την Υπατία. Βέβαια, για να καταλήξουμε κάπου, προσωπικά από τις, επειδή δημοσίευσαν κείμενα περί Αγίας Εκατερίνης, ουδεμία ταύτιση μπορεί να γίνει. Έγινε για να εξηγήσει ορισμένα πράγματα και λόγω των παραλλήλων στοιχείων, της Παρθενίας, της Σοφίας κλπ. Γι' αυτό το λόγο ταύτισαν κάποια στιγμή την Υπατία με την Αγία Εκατερίνη. Ουδεμία ταύτιση μπορεί να γίνει. Έχουμε άλλωστε και το λείψανο της Αγίας Εκατερίνης εις το Σινά. Αξιώθηκα επανειλημμένος να το προσκυνήσω. Η προσπάθεια λοιπόν τιμής, αποδόσεως τιμής προς την Υπατία, οδήγησε σε αυτή την λανθασμένη, κατά τη γνώμη μου, ιστορικά συσχέτιση. Εκείνο όμως το οποίο καταλήγουμε είναι ότι οι χριστιανοί όχι μόνο δεν απέρριψαν την Υπατία, όχι μόνο δεν χειροκρότησαν τους δολοφόνους της Υπατίας, πιστεύω ότι 10 φορές το είπα σήμερα. Και αυτή η γνώμη δεν είναι δική μου μόνο. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν επάψανε να τιμάμε αυτό το σεβαστό πρόσωπο, παρόλο που μπορεί να ήθελε να γίνει χριστιανή, αλλά δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Το ότι όμως διατήρησε μέχρι τελευταία στιγμή στη ζωή της
την ειλικρινή και αγνή φιλία της με τον Συνέσιο, Συνέσιο Πτολεμαΐδος, τον επίσκοπο αυτόν, Έλληνα και μαχητή υπέρ του λαού εναντίον των Βανδάλων, πολέμησε το 416 και εφωνεύθη το 400, έπεσε στο πεδίο της μάχης το 416 ο Συνέσιος. Είναι ο πρώτος εθνομάρτυρας κληρικός της χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας. Τότε διατήρησε λοιπόν μέχρι τέλους αυτή την φιλική σχέση. Πολλά μας πείθουν ότι οι μόνοι που είχαν άδικο και έκαναν έγκλημα φοβερό ήταν οι εκείνοι που τον σκότωσαν.